Ενώ οι έλεγχοι τη Ελλάδα συνεχίζονται, την παρέμβαση τη δικαιοσύνη προκάλεσε η περίπτωση δύο αστυνομικών στον Πειραιά που εμφανίστηκαν μετά από έλεγχο και πρόστιμο σε μια καφετέρια για τον κορονοϊό, να υποστηρίζουν ότι έγινε λάθο. Η Μίνα Καραμίτρου θα μα ενημερώσει. μήνα. Και με την υπόθεση αυτή ασχολούνται οι αδιάφθοροι τη ελληνική oh, αστυνομία. Και σήμερα, μάλιστα, ο ένα από του δύο αστυνομικού κατέθεσε στο ιστορικό υποθέσεων. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι βρισκόταν ω πελάτη σε ένα από τα καταστήματα του Πειραιά, που λίγο νωρίτερα οι συνάδελφοί του είχαν κάνει έλεγχο και είχαν επιβάλει και το πρόστιμο των 5.000 ευρώ και είχαν συλλάβει και τον προσωρινό ιδιοκτήτη. Με τη μόνη διαφορά ότι μόλι είδε μπροστά στα μάτια του να εκτελήσε το έλεγχο, είπε στου συναδέλφου ότι την άλλη μέρα το πρωί ο ίδιο θα πήγαινε ω μάρτυρα υπεράσπιση στον ιδιοκτήτη που μόλι είχε συλληφθεί. Γιατί, όπω είπε, μπορεί να ήταν 20 με 25 άτομα στο μαγαζί, ναι. αλλά το μαγαζί δεν είχε καμία παρανομία. Και ενώ λοιπόν ο ένα αστυνομικό δεν έβλεπε καμία παρανομία και ετοιμαζόταν να πάει ω μάρτυρα υπεράσπιση στον προσωρινό ιδιοκτήτη, ο υποδιοικητή του, θέλω να σα πω, ο οποίο βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του, επειδή έχει κορονοϊό, ναι. επικοινωνούσε με τον επικεφαλή που έκανε του ελέγχου στον Πειραιά και του έλεγε ότι κακώ πήγαν να κάνουν έλεγχο στο συγκεκριμένο κατάστημα και ότι κακώ βεβαίωσαν παραβάσει γιατί εκείνο ήξερε από, από το, το σπίτι, σπίτι του. του, από την καραντίνα ναι. που βρίσκεται. Καθώ λέει ότι έχει κορονοϊό, ότι δεν υπήρχε καμία παράβαση. Όπω καταλαβαίνετε, όλο αυτό έφτασε στου αδιάφθορου τη ελληνική αστυνομία, καθώ ο εισαγγελέα έχει διατάξει προκαταρκτική. Για να δούμε. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τη Μίνα